Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο, φοροτεχνικός της ΠΑΕΠΑΟΚ, γνωστός ο κύριος Πανοζάχος, μας έχει βοηθήσει όχι εμάς μόνο και την ΠΑΕΠΑΟΚ φυσικά βοηθάει καθημερινά, αλλά και εμάς για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα από αυτά τα δυσνόητα. Τι κάνετε κύριε Πανοζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους ακροατές. Σήμερα είναι μία ακόμη μέρα που έτσι προβληματιζόμαστε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το θέμα, γιατί αφορά και στον ΠΑΟΚ, αγγίζει δηλαδή και την ΠΑΕΠΑΟΚ. Θέλουμε έτσι να μας το αναλύσετε το θέμα και κυρίως να μας το κάνετε λιανό, να το καταλάβουμε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περιβόητη ρύθμιση, τι βολεύει, τι δεν βολεύει τον ΠΑΟΚ, πού υπάρχει πρόβλημα και τι αναμένεται να γίνει. Καταρχήν να πω ότι αυτό που απλώς τώρα και οι άνθρωποι του χώρου του αθλητισμού ασχολούνται είναι ένα φαινόμενο που πολλές φορές για εμάς τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με τους φόρους και τα νούμερα είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Στην πραγματικότητα έχει συμβεί. Mm-hmm. Ο νόμος που ψηφίστηκε για τις περιβόητες, για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, στο κείμενό του που αναφέρει στο τι μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτήν τη ρύθμιση και να γλιτώσεις από επιπλέον ποσά, χρησιμοποιεί την έκφραση ότι συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Ναι. Στους φορολογικούς νόμους όμως που έχουμε από την προηγούμενη δεκαετία δεν χρησιμοποιούνται μόνο οι εκφράσεις προσαυξήσεις και τόκοι, αλλά σε άλλο νόμο χρησιμοποιείται η έκφραση πρόσθετη φόρη και σε άλλο σημείο χρησιμοποιείται η έκφραση πρόστιμα. Όπως είναι λοιπόν η διατύπωση αυτή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι στη λέξη προσαυξήσεις συμπεριλαμβάνονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα. Αλλιώς περιορίζεται η δυνατότητα όλων των επιχειρήσεων, όχι μόνο της ΠΑΕΠΑΟΚ, όλων των επιχειρήσεων να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Θέλω δηλαδή να διευκρινίσω καταρχήν ότι συζητάμε για την διευκρίνηση της λέξης προσαυξήσεις, ναι, και δεύτερον ότι συζητάμε για κάτι το οποίο αγγίζει το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι μόνο την ΠΑΕ. Ακριβώς, ναι, δεν είναι φωτογραφικό. Δεν είναι φωτογραφικός ο νόμος. Απλά αυτό που εμείς θέλουμε να καταλάβουμε, γιατί έχουμε φτάσει, μάλλον ξεκινήσαμε από τον περιβόητο αυτό νόμο των 100 δόσεων, πότε θα περάσει, αν θα περάσει, δεν θα περάσει, θα μας αφήσουν, δεν θα μας αφήσουν, τελικά ψηφίστηκε, μέχρι την διευκρίνηση που απαιτείται. Γιατί εγώ απλά καταλαβαίνω ότι 100 δόσεις τι σημαίνει, χρωστάς, ας πούμε, είναι το αρχικό κεφάλαιο, το πρωτογενές που λέμε, ας πούμε 10 εκατομμύρια, με τις προσαυξήσεις όλα αυτά τα χρόνια, με τα προβλήματα που υπάρχουν, τους στόχους κτλ., έχει φτάσει στα 30, άρα πετάνε τα 20 από τη στιγμή που έχεις τα μετρητά τα 10 και τελειώνεις το θέμα σου, το πρόβλημά σου. Έτσι απλά και λαϊκά να το πω, ας πούμε, αυτό γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό, έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Πρέπει να σας πω βέβαια εδώ ότι επειδή αυτά έγιναν με κεκτημένη ταχύτητα, είχε ως αποτέλεσμα να έχουν υπάρξει διάφορες παρερμηνίες. Πρέπει να σας πω επίσης ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είμαστε σε μια επαφή με τους ανθρώπους του Υπουργείου. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι βρήκαμε δίκο αότα και στο γραφείο της κυρίας Βαλαβάνη και στο γραφείο του Θεσσαλονικού του κυρίου Μάρδα. Είμαστε σε μια επικοινωνία μαζί τους. Ναι. Κατανοούν το θέμα. Ελπίζουμε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι... μισό λεπτό κύριε Πανοζάχη, αυτό μου άρεσε έτσι πως το είπατε. Όταν λέτε κατανοούν το θέμα, πώς το εννοείτε αυτό? Δηλαδή, ότι σας άκουσαν, ας πούμε, ότι χρειάστηκε η δική σας παρέμβαση για να καταλάβουν ότι κάπου υπάρχει κάτι που δεν είναι σαφές, ας πούμε, ξέρω εγώ. Συζητάμε για τα έσοδα του κράτους και για τη φορολογική νομοθεσία. Ναι. Πραγματικά ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πρέπει να σας πω ότι και οι άνθρωποι αυτοί μέσα από την ταχύτητα του χρόνου μας είχαν πίεση χρόνου να το ψηφίσουν, είχαν μείνει σημεία διευκρίνιστα. Ναι, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό όμως που λέτε. Εγώ που δεν γνωρίζω. Με αφορμή το ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ένα συγκροτημένο οικονομικό κατάστημα, έχει αρχή, έχει μέση, έχει τέλος. Το είχε εντοπίσει λοιπόν αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ήδη είχαμε στείλει ένα σημείωμα. Ναι. Είμαστε σε μια επικοινωνία. Σκεφτείτε ότι και χθες, ακόμα που ήταν Κυριακή, με τους ανθρώπους αυτούς είχαμε μια επικοινωνία. Τους εξηγήσαμε ποιες είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες και νομίζω ότι είμαστε στον δρόμο και με τη βοήθειά τους να δώσουμε λύση. Ναι. Στη γραμμή 2 είναι και ο συνάδελφός μου ο Δημήτρης Τσομπατζόγλου, ο οποίος το παρακολουθεί το θέμα πιο κοντά από μένα και λόγω του ρεπορτάζ που επιμελείται. Δημήτρη, και είσαι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον κύριο
Παναζάχο. Κύριε Παναζάχο, ως πρόσθετο φόρο τι ορίζουμε? Ποια είναι η διαφορά? Είναι απλώς έννοια διαφορετική? Είναι η ίδια σημασία με την προσάυξηση και το πρόστιμο? Να διαβάσω το. Χαμογελάω γιατί θα αναγκαστώ να πω σε λεπτομέρειες, αλλά θα το κάνω γιατί προσέξτε τα κάνω. Ναι, αλλά όσο πιο απλά μπορείτε, να μην λέτε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Μέχρι τώρα καλά το πάτε. Ναι, γιατί εμφανίστηκαν πολλοί φόροι, τι σημαίνει? Ναι, ναι, νομίζω ότι κάνουμε προσπάθειες και γενικά είμαι ανθρώπους που χρησιμοποιούν απλές. Ναι, 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 μέχρι τώρα μια χαρά το πάτε. Ναι. Είναι 10.400.000 που χοντρά περίπου το κεφάλαιο. Από τον έλεγχο βγήκαν αυτές οι διαφορές. Αυτό αφορούσε τα 6, λέω τυχαίο νούμερο, τώρα το 6, το 5. Επειδή ο έλεγχος έγινε το 8, το 9, λοιπόν, την ώρα που έγινε ο έλεγχος, βρήκε την διαφορά που ήταν του 4, του 5 και υπολόγισε προς αυξήσεις μέχρι την ημέρα που έγινε ο έλεγχος. Αυτό ονομάζεται φορολογικές προσαυξήσεις. Δηλαδή είπε, εγώ βρήκα, λέω τυχαία νούμερα, ότι το 2005 έχετε μία διαφορά 400.000 ευρώ και σήμερα το 2008-2009 που κάνω τον έλεγχο, οι 400.000 προσαυξάνονται με 3% το μήνα. 3%. Και φτάνει αυτό μέχρι τα 200%. Και άρα οι 400.000 γίνονται ένα 200. Ναι. Την επόμενη μέρα τα ΕΠΑΠ προσέφηγε στο δικαστήριο. Αν δεν προσέφευγε στο δικαστήριο, λέει ο νομοθέτης, ότι το 1.200 πρέπει να το πληρώσεις. Γιατί αν δεν το πληρώσεις, αρχίζουν άλλες προσαυξήσεις. 1% του μήνα, που εμείς οι άνθρωποι του χώρου τους ονομάζουμε ταμιακές προσαυξήσεις. Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν τίθεται τώρα, με την έκφραση προσαυξήσεις, τι εννοεί ο νομοθέτης? Εννοεί τις προσαυξήσεις από το 4 μέχρι το 9, από το 9 μέχρι σήμερα ή από το 4 μέχρι σήμερα? Το έκανα έτσι διευκρινιστικό για να εξηγήσω λοιπόν ότι στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην καθημερινότητα, οι άνθρωποι εμείς του χώρου χωρίζουμε τις προσαυξήσεις σε δύο επίπεδα. Σε φορολογικές και ταμιακές. Φορολογικές λέμε αυτές μεταξύ του χρόνου που ήταν το γεγονός, δηλαδή που έγινε ο έλεγχος, και την ημέρα που έλαβε χώρα ο έλεγχος, δηλαδή μεταξύ 4 και 8, στο παράδειγμά μας. Ενώ ταμιακές προσαυξήσεις λέμε από το 8 μέχρι και σήμερα. Όπως το, πρόβλημα το διαπιστώσατε διαβάζοντας τη ρύθμιση ή μπαίνοντας στο τάξη για να δείτε τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ, για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Για να είμαστε λίγο. Καταρχήν το είχαμε εντοπίσει μόλις διαβάσαμε τα κείμενα. Μάλιστα. Την ασάφεια αυτή. Ορίστε. Την ασάφεια αυτή. Ναι, ναι, το διευκρινίσαμε. Γι' αυτό και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, επειδή ήταν και προετοιμασμένη, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον. Θέλει να κλείσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, προσπάθησε να παρέμβει και στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή, ενημέρωσε το γραφείο της Υπουργού της κ. Βαλαβάνη, του κ. Μάρδα. Προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την Επιτροπή που την ώρα που γινόταν η επεξεργασία στην Βουλή, εννοώ την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή που μετέχουν οι βουλευτές όλων των κομμάτων, για να το ενημερώσει. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να σας πω, βοηθήσαμε κιόλας να εντοπιστούν και άλλες τεχνικές αδυναμίες οι οποίες υπάρχουν στη ρύθμιση αυτή. Γιατί υπάρχουν τεχνικές αδυναμίες. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο δείξαμε στο Υπουργείο ότι αν πραγματικά η βούλησή του είναι να κλείσουν αυτές οι εκκρεμείς υποθέσεις, τότε πρέπει με την διευκρίνηση την οποία θα να κάνει να διευκρινίσει ότι συμπεριλαμβάνονται και οι φορολογικές προσαυξήσεις και οι ταμιακές. Τώρα η διάκριση φορολογικές και ταμιακές είναι δικιά μου για να τις απλοποιήσω. Δηλαδή προσαυξήσεις φορολογικές λέω αυτές που υπέγραψε ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο και ταμιακές αυτές που υπάρχουν σήμερα. Ναι. Που είναι παραπάνω. Κύριε Πανοζάχε, απλή ερώτηση, θέλουμε και απλή απάντηση. Αν πάω εγώ αυτή τη στιγμή, είμαι πάω και πάω σε μία δοή τέλος πάντων να πληρώσω το χρέος αυτό που, ή τέλος πάντων πατώντας πάνω στον νόμο ή εκμεταλλευόμενος αυτόν τον νόμο να αποπληρώσω το χρέος μου. Αυτή τη στιγμή, σήμερα πόσα θα δώσω, πόσα θα χρειαστεί να δώσω, ας πούμε? Προσέξτε. Επειδή πάω και είναι στα δικαστήρια. Ναι. Σήμερα στη μηχανογράφηση του Υπουργείου δεν θα βρείτε την πραγματική εικόνα. Δεν θα βρείτε. Τι εικόνα θα βρει? Τώρα μην σας πω σε λεπτομέρειες, θα σας μπερδέψω. Okay. Αυτό όμως... Εννοώ ότι, προσέξτε κάτι τώρα, υπάρχει ένα ποσό από αυτά τα οποία είναι αυτό που ονομάζουμε σε αναστολή. Δηλαδή δεν εμφανίζεται υπόχρεος η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ακόμα να τα καταβάλει, γιατί έχει προσφύγει στα δικαστήρια. Ναι.
Αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει είναι ότι αν πούμε σήμερα να κλείσει η υπόθεση, ναι, το κεφάλαιο είναι 10 εκατομμύρια 400.000 ευρώ και το συνολικό ποσό είναι επί 3. Δηλαδή 30 εκατομμύρια. Περίπου. 31 εκατομμύρια. Έχει περίπου 21 εκατομμύρια προς αυξήσεις. Έτσι. Ναι. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί μια διαδικασία, μπορεί να βρεθεί μια λύση και νομίζω ότι και το σύνολο των επιχειρήσεων αυτό το θέλει και θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα βρεθεί μια διέξοδος. Γιατί αλλιώς δεν θα μπει καμία επιχείρηση. Τα δικαστήρια δεν είναι ένα πρόβλημα όμως. Αυτό πώς μπορεί να λυθεί σε σύντομο διάστημα, ας πούμε, αυτά τα οικονομικά δικαστήρια. Γιατί στο νόμο που ψηφίστηκε υπάρχει διάταξη με την οποία λέει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, αν θέλουν να συμβιβαστούν, θα αποσυρθούν από τα δικαστήρια και θα το προσκομίσουν αυτό εγγράφως. Και η ΠΑΕΠΑΟ, από τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να ενταχθεί, θα προωθήσει αυτή την ενέργεια. Σε άλλο άρθρο λέει ότι όσοι έχουν εκκριμωδικία, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, πρέπει να αποσυρθούν το δικαστήριο, δηλαδή να αποσύρουν την αγωγή. Ναι. Και το κάνει η ΠΑΕΠΑΟ. Γι' αυτό πόσο χρόνο χρειάζεται, αν τυχόν. Ναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται πολύ, παρότι δεν είμαι ειδικό του χώρου. Νομίζω ότι ένα αστυνομικό θα το απαντούσε καλύτερα, αλλά ας πω ότι μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ θα έχει κλείσει. Αυτό δεν είναι κάτι. Έχετε μιλήσει και με άλλους πολυτεχνικούς και με άλλες επιχειρήσεις που διαπίστωσαν το ίδιο πρόβλημα και το αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα? Θα σας πω ότι εγώ ως ιδιοκτήτης ενός μεγάλου, μιας μεγάλης εταιρείας πολυτεχνικών, έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Ναι. Έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Πρέπει να σας πω ότι και με συναδέλφους που έχουν μιλήσει και πανελλαδικά επίσης, να ξέρετε, επίσης υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και σε άλλες περιοχές. Και υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, να ξέρετε, σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δεχθεί φορολογικό έλεγχο. Τι εκτιμάτε εσείς, για ποιο λόγο δεν υπήρξε αυτή η διευκρίνηση και υπάρχει αυτή η ασάφεια? Είναι λάθος, είναι κάποιος άλλος λόγος, εύκολα γίνεται? Σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση η οποία γίνεται και με υπηρεσιακούς παράγοντες στο Υπουργείο και τα υπόλοιπα, και όχι μόνο από μένα και από συναδέλφους και από μένα, η αίσθηση η οποία υπάρχει τώρα, ξέρετε, είναι λίγο συγκεκριμένη. Τι εννοώ? Ότι για τεχνικούς λόγους το αρχικό κεφάλαιο με τους πρόσθετους φόρους, επειδή γράφονται σε ένα χαρτί, αυτό που ονομάζουμε φύλλο ελέγχου, για να μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούν αν πληρώθηκαν ή όχι, τα καταχωρούν στο σύστημα της μηχανογράφησης ενιαία. Ναι. Αυτό δημιούργησε μια ψευδής εικόνα, ότι αυτό το ποσό είναι το αρχικό κεφάλαιο, αλλά αυτό το ποσό δεν ήταν το αρχικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα η οποία έχει μεταφερθεί, η οποία αφορά, επαναλαμβάνω, το σύνολο των επιχειρήσεων. Ναι. Μέσα από τη συζήτηση αυτή, την ανταλλαγή απόψεων, την επικοινωνία μας με το Υπουργείο, τους το διευκρινίσαμε. Δεύτερη κατηγορία είναι ότι στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου υπάρχουν ποσά που ακόμα και σήμερα δεν εμφανίζονται. Είναι τα ποσά αυτά που είναι σε αναστολή γιατί κάποιος προσέφυγε στο δικαστήριο. Ναι. Το λέω αυτό γιατί θέλω να εξηγήσω και με τα δυο ότι ήταν και στοιχεία που και οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι του Υπουργείου δεν είχαν πλήρη εικόνα για το πώς θα συνέβη το γεγονός. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε ένα σημείο και με τη διάθεση που έχουν και αυτοί θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Αυτό το λάθος όμως, κύριε Πανοζάχη, αν είναι λάθος, ξέρω εγώ, αυτή η ασάφεια, έτσι πως τη λέμε τώρα κομψά όλοι μας, είναι στο πιο σημαντικό σημείο, στο πιο σημαντικό κομμάτι, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό που το κάνει από απλό, έτσι όπως το ακούγαμε, έτσι όπως μας το προσέφεραν, ας πούμε, έτσι ζεστό, αγνιστό, ότι παιδιά, οι 100 δόσεις είναι αυτό, ή ο νόμος αυτός είναι συγκεκριμένος. Πληρώνει το αρχικό κεφάλαιο και γεια σας, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, γεια σας οι προσαυξήσεις. Στο σημείο αυτό που είναι το πιο σημαντικό και σε αυτό που μπορεί ο καθένας από εμάς να πει μια γνώμη, ας πούμε, γιατί το καταλαβαίνει εύκολα, υπάρχει το πρόβλημα. Τότε τι σόι η φασαρία έγινε για αυτό το. Γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία για τον νόμο, από τη στιγμή που στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το αρχικό κεφάλαιο και ποιο δεν είναι. Δεν είναι φοβερό. Πληροφορήθηκα το πρωί, έχει γίνει μια τέτοια συζήτηση και με την Γενική Διευθύντρια της Πρακτικής Πολιτικής του Υπουργείου. Δεν το ξέρω σε ποιο κανάλι, δεν είναι το άκουσα ο ίδιος, αλλά το πληροφορήθηκα. Ναι. Έχω υπόψη και πάρω συναδέλφους ότι ήδη γίνεται θέμα και σε καρδιά ακόμα σε άλλες πόλεις, σε αντίστοιχες ραδιοφωνικές εκπομπές. Θέλω να σας πω το εξής. Εγώ δεν θέλω να πω γιατί δεν έγινε ή για ποιον λόγο. Αυτό που μπορώ όμως να σημειώσω είναι ότι έχει ξανασυμβεί. Αρκετές φορές
με εγκυκλίους διευκρινίζουμε ασάφειες του νόμου. Μάλιστα χαριτολογώντας στη χώρα ή στο χώρο μας είχε επικρατήσει ότι πολλές φορές στην Ελλάδα νομοθετούμε δια των εγκυκλίων. Το λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Το ζήτημα νομίζω ότι προκειμένου δεν είναι γιατί έγινε, αλλά το πώς απεγκλωβιζόμαστε από αυτό. Και νομίζω ότι αν η εγκύκλειος μας δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούμε, τότε όλα θα τελειώσουν. Είναι σίγουρο ότι θα περιμένουμε εγκύκλειο, δηλαδή αυτό το κλίμα εισπράτεται. Η εγκύκλειος είναι υποχρεωτική. Πρακτική εφαρμογή. Αν πάτε σήμερα, ας πούμε, να κάνετε ρύθμιση, έχει ψηφιστεί ο νόμος. Δεν μπορείτε, γιατί δεν έχει βγει εγκύκλειος. Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αν η εγκύκλειος είναι δεσμευτικό, θα ακολουθήσει. Επειδή άκουσα μια κουβέντα να πείτε, όσο ήμουν σε αναμονή για την εξπρέση ρύθμιση, πρέπει να σας πω και στην εξπρέση ρύθμιση εκδόθηκε. Εκδόθηκε. Εγκύκλειος. Εγκύκλειος. Ναι. Εκεί οποία, γιατί δεν μπορούσε να επαχθεί η ΠΑΕΠΑ, κύριε Παναγιώτη. Οι συμπλέκτες για τις οποίες συζητάμε τώρα το περιπλέκει, γιατί μερικές από αυτές τις χρησιμοποιεί. Στην Εξπρέσ, γιατί δεν μπορούσε να επαχθεί η ΠΑΕΠΑ. Εκεί δεν μπορούσε να ενταχθεί, γιατί όπως ήταν διατυπωμένο, είχε δύο πράγματα. Ένα, απαιτούσε άμεση απόσυρση από το δικαστήριο που δεν προλαβαίναμε. Και το δεύτερο, επίσης εκεί η εικόνα. Η άμεση δεν είναι η κίνηση, κύριε Πανοζάχε. Δηλαδή, ότι εσείς, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, όχι εσείς, έκανε την κίνηση, ας πούμε, αποσύρεται. Να, ορίστε και η απόφαση, ορίστε και τον πρωτόκολλο. Η εξπρέση είναι, Γιώργο, μέχρι 27 Μαρτίου με την Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Μα να έχει κάνει την κίνηση ο ΠΑΟΚ, δεν λέω να τελειώσουν τα δικαστήρια, ας πούμε. Να σας πω, δεν αρκεί το κάνει την αίτηση. Δεν αρκεί. Απαιτεί έγγραφο από το δικαστήριο που να λέει ότι αποσύρεται. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι η εξπρές ρύθμιση, ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένη, υπάρχουν, νομίζω ότι δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις φορολογικές περιπτώσεις, αλλά μόνο αυτές που είπαμε, τις υποθέσεις που είναι στο ταμείο. Ναι. Εκεί όμως, στην υπουργική απόφαση, χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως άλλες λέξεις, οι οποίες μας διευκολύνουν για την επικείμενη υπουργική απόφαση. Ναι. Να ρωτήσω κάτι που για μένα μου φαίνεται απλό, τέλος πάντων, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αφελές. Αν πάει ο ΠΑΟΚ στον κανονικό το δρόμο, αυτό που έχει χαράξει εδώ και χρόνια, δηλαδή πάει στα δικαστήρια, δεν έχει τύχει, κύριε Πανοζάχη. Τώρα εσείς νομικός δεν είστε, αλλά είναι οικονομικό το θέμα. Εγώ αυτό μπορώ να πω είναι ότι θεωρητικά μπορεί και να έχει. Δηλαδή θα δικαστεί ο ΠΑΟΚ για τα 21, έτσι δεν είναι, ή για τα 30. Για τα 30. Για τα 10.500. Αν τα χάσει θα πληρώσει 31, αν δεν τα χάσει καθόλου. Αν τα κερδίσει καθόλου. Ναι. Άρα αυτό, γιατί δεν σκέφτεται το ΠΑΟΚ αυτό το δρόμο. Και η νομική, Γιώργο, σε γενικές συνελεύσεις ότι είναι, ναι, σχεδόν βέβαιο ότι θα χαθούν αυτές οι υποθέσεις. Μάλιστα. Γιατί σε μια δίκη και μάλιστα με στοιχεία και ενδείξεις που υπάρχει αμφιβολία για το αν μπορούμε να το κερδίσουμε σίγουρα. Ναι, δηλαδή αν το χάσει ο ΠΑΟΚ σε πρώτο βαθμό, προφανώς θα είναι και δεύτερος μετά και εφετία κτλ. Αυτό το κλασικό που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι ήδη στο εφετείο για άλλους λόγους. Ποιο είναι στο εφετείο? Ήταν τέτοια η διαδικασία που οδηγήθηκε στο εφετείο αυτόματα. Το δικαστήριο για το οποίο συζητάμε του ΠΑΟΚ είναι σε επίπεδο εφετειακό, να ξέρετε. Όχι γιατί έγινε πρωτοδικείο και το έχασε, αλλά απευθείας πάει σε εφετείο και εκδικάζεται σε εφετείο. Για άλλους λόγους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ τέλος πάντων πρέπει να. Και δεν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα που λέτε τώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πάνε απευθείας στο εφετείο. Δεν είναι η πρώτη ή η τελευταία. Πολλές υποθέσεις. Οικονομικές, εγκλήματα και τέτοια πολλές φορές πάνε σε εφετείο. Με την πρώτη απόφαση ποια είναι, ποια να είναι, ας πούμε. Όχι, δεν υπάρχει πρώτη απόφαση. Δεν υπάρχει. Γιατί πολλές φορές από το μέγεθος της παράβασης, από άλλες διατάξεις, αυτόματα μια δικαστική υπόθεση καθίσταται αντικείμενο του εφετείου. Ούτε υπερτιδά απευθείας στο πρωτοδικείο. Ναι. Είπατε ότι είστε σε ζήτηση για την εγκύκλειο. Το πότε την περιμένουμε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι στην εβδομάδα. Ως συνήθως ήθιστε μέσα σε 7-8 μέρες να εκδίδεται. Άρα θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Βέβαια, νομίζω ότι στο επόμενο δεκαετία θα έχουμε απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Κύριε Πανοζάχε, υποθετική ερώτηση, αλλά με βάση και μάλιστα γερή. Αν
ξεκινούσε σήμερα το πρόβλημα, έτσι, γιατί εσείς δεν είστε από την πρώτη μέρα στην καρδιά του προβλήματος. Αν ξεκινούσε σήμερα το πρόβλημα και ζητούσε άνθρωπος του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος, δηλαδή ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, ο κ. Σαββίδης, ζητούσε τη συμβουλή σας, ήθελε τη δική σας γνώμη για να προχωρήσει. Σήμερα όμως, έτσι, τι θα του λέγατε? Να το διευκρινίσουμε τι εννοείται τώρα, αυτό το καταλαβαίνω. Εννοείται ότι σήμερα έχει μια προοπτική υπόθεση 10.500.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όχι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα, ας πούμε, που προκύπτει το πρόβλημα με τα δεδομένα που έχουμε. Το πρόβλημα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο καθένας. Με τα δεδομένα που υπάρχουν, δηλαδή τα 10 εκατομμύρια συν τα 20 εκατομμύρια, και έχουμε και τον νόμο, έχουμε και όλο το story το προηγούμενο. Αλλά σήμερα, γι' αυτό σας είπα την υποθετική ερώτηση, αλλά με γερές βάσεις, με πραγματικές βάσεις. Να έρθει σε επαφή με το Υπουργείο και να εξηγήσει ότι με την εγκύκλιο, με μια τέτοια ερμηνευτική εγκύκλιο και με αφορμή τη συζήτηση η οποία γίνεται για τον ΠΑΟΚ, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να εισπράξει πολλά χρήματα και πάρα πολλές επιχειρήσεις να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Δηλαδή αυτό θα συμβουλεύατε ή προφανώς αυτό έχετε... Και θα συμβουλεύατε ότι τις επόμενες 10 μέρες, 15 μέρες είμαστε στην επικοινωνία, ή αν δεν είμαστε, να ανοίξουμε μια επικοινωνία με το Υπουργείο μέχρι να εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Μετά την υπουργική απόφαση θα πρέπει να γίνει άλλη συζήτηση. Κάτι ακόμα τώρα, μια και φτάνουμε σε ένα τέλος. Για οποιοδήποτε απλό πολίτη, φίλαθλο, δύσπιστο σε αυτή την υπόθεση που έχει κουράσει, τι θα του λέγατε για τις προθέσεις του Ιβάν Σαββίδη? Μπορείτε να πείτε κάτι για να πείσετε τους δύσπιστους ότι θέλει να πληρώσει? Το ότι εμείς, εγώ, διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, στελέχη της ΠΑΟΚ, ασχολούμαστε τόσο πολύ και επιμονή μου βάσης με την υπόθεση αυτή, δείχνει τη βούληση και τη διάθεση του μεγαλομετόχου να κλείσει υπόθεση. Να πληρώσει το κεφάλαιο για να κλείσει την υπόθεση. Και είναι δεδομένο και εσείς το πιστεύετε ότι την επομένη που θα υπάρχει πλέον και κύκλος... Πιστεύω. Πρώτον, εγώ είμαι μεταξύ των ανθρώπων που έχουμε δεχτεί την εντολή ότι πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να κλείσει η υπόθεση, γιατί έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταθέσει. Ναι. Να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που ρωτάει, που ρώτησε εύστοχα ο Δημήτρης, γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι της δυσπιστίας και μάλιστα είναι έντονο το τελευταίο διάστημα. Γιατί η πρώτη μέρα που ήρθε ο κ. Σαββίδης εδώ είπε τα χρέη του ΠΑΟΚ είναι δικά μου. Ο κ. Σαββίδης θέλει, κύριε Πανοζάχε, να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο, αυτό που έχετε καταλάβει εσείς από τις συζητήσεις σας, το αρχικό κεφάλαιο των 10.400.000 και μόνο, χωρίς ούτε ένα ευρώ που αφορά στις προσαυξήσεις, ή έχει μια σκέψη, δηλαδή μπορεί να έχει τη βούληση, ας πούμε, να πληρώσει και κάτι παραπάνω? Ακούστε, είναι λογικό ότι η πρώτη επιθυμία είναι τα 10.400, δεν είναι λογικό? Φυσικά και είναι. Δεύτερον, έχει αποδείξει εμπράκτος σήμερα ότι αν αυτό έχει και μια σήμαντη επιβάρηση, θα πω και κάτι παραπάνω που μπορεί όμως να έχει λογική εξήγηση, να το κάνει. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρχε και ένα πρόστιμο 5.800.000 ευρώ από την ίδια υπόθεση, ναι, για το οποίο η ΠΑΕ συμβιβάστηκε με τον νόμο, γιατί το προέβλεπε ο νόμος πληρώνοντας το 15%. Αυτό τι ήταν το πρόστιμο για την ίδια υπόθεση που λέτε? Η υπόθεση αυτή των 10.500, αν θυμάστε, ήταν στην αρχή 28 εκατομμύρια. Ναι. Όλοι έτσι δεν λέγαμε. Τα 28 εκατομμύρια αποτελούνταν από το 10.500, από προσαυξήσεις που εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου στα 12-13 εκατομμύρια και 5.800 πρόστιμο του κώδικα. Άρα η υπόθεση στο σύνολο της έτσι είχε ξεκινήσει, ως 28 εκατομμύρια. Ναι. Εκ των οποίων τα 5.800 έχουν πληρωθεί, έχουν ρυθμιστεί. Έτσι, γιατί είχε βγει στο διάμεσο μια διάταξη, νόμος δηλαδή φορολογικός, ο οποίος επέτρεψε την ΠΑΕ να το πληρώσει. Και ο μεγαλομέτωχος έδειξε το ενδιαφέρον με 15% έκλεισε η υπόθεση. Δηλαδή το 15% από τα 5.800, ας πούμε, δηλαδή, αυτό λέτε. Έκλεισε επί Σαββίδη, λέτε. Δηλαδή, ότι εγώ δεν μπορώ να εκφράσω τον μεγαλομέτωχο τώρα. Αλλά θέλω να εξηγήσω. Όχι, δεν θέλω να τον εκφράσετε. Θέλω να καταλάβουμε τι συζητάτε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο νομοθέτης σε προκειμένου προβλέπει σε φάπαξ πληρωμή εξάλληψη όλων των προσαυξήσεων. Άρα, γιατί να συζητήσουμε για ενδεχόμενο αν θα πληρώσει κάτι παραπάνω ή όχι? Ναι, ναι. Το ερώτημα είναι αν στη λέξη προσαυξήσεις συμπεριλαμβάνονται και αυτά που εν προκειμένου αναφέρονται στο νόμο 25-23, δηλαδή το νόμο τώρα. Το φορολογικό νόμο με τον οποίο έγινε ο έλεγχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεύτερη υποθετική ερώτηση. Δεν μ' αρέσουν οι υποθετικές ερωτήσεις, η υποθετική συζήτηση, αλλά πάλι είναι με βάσεις συγκεκριμένες και γερές. Αν δεν προχωρήσει αυτό το θέμα, αν καθυστερήσει, αν δεν μας το επιτρέψουν όλα αυτά τα αν που υπάρχουν δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, υπάρχει
η σκέψη ο ΠΑΟΚ να κυνηγήσει κάτι άλλο, να μπει κάπου αλλού, να συζητήσει κάτι άλλο, ας πούμε ακούω για τον νόμο Ορφανού, ακούω για τον νόμο Χ, για τον νόμο Ψ και τα λοιπά. Εναλλακτική λύση για αυτό το βραχνά. Άλλη υπάρχει, κύριε Πανοζάχη? Η ιστορία μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι ο μεγαλομέτοχος έχει ένα ενδιαφέρον να κλείσει υπόθεση. Δεν έχει αφήσει ποτέ ακάλυπτη την ΠΑΕ και νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση αυτή τη στιγμή πριν εκδοθεί η υπουργική απόφαση δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε την υπουργική απόφαση, γιατί πολύ πιθανόν να γίνει όπως πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορεί να γίνει. Και να κλείσει η συζήτηση εκεί και να ολοκληρωθεί και η υπόθεση έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι όμως. Αν υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και αυτοί αυτό που συζητάμε εμείς τουλάχιστον και με τον Δημήτρη κάθε μέρα σχεδόν για το νόμο Ορφανού. Υπάρχουν και απορίες, ας πούμε, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο νόμο Ορφανού το 2007 και έβαλε μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε. Αυτό μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Επειδή έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο νόμο. Έχουμε μπροστά μας ένα καινούργιο νόμο, ο οποίος δίνει προσάρτηση 0 αν τα καταβάλεις όλα. Εγώ δεν ξέρω πολλούς Έλληνες φορολογούμενους να θέλουν να καταβάλουν 10 εκατομμύρια 400.000 ευρώ. Ναι, ούτε κι εγώ. Έτσι, για να είμαστε επίσης ειλικρινείς. Αυτό είναι μια αλήθεια, ναι, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Για να είμαστε επίσης ειλικρινείς. Λέω λοιπόν ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες αυτού του νόμου. Πάντως λέτε ότι οι αρμόδιοι έχουν καταλάβει ότι αν δεν αποσαφινιστεί αυτή η ασάφεια, προφανώς θα αποτύχει η ρύθμιση των κατοδόσεων. Η προσωπική μου άποψη τεχνοκρατική είναι σίγουρη. Σας είπα ότι εγώ το πρωί έχω δεχθεί τηλέφωνα και από άλλους ανθρώπους του πελάτες του γραφείου μας. Ναι. Που έχουν επίσης ανάλογες υποθέσεις. Πιθανόν να μην είναι τόσο μεγάλες, αλλά είναι υποθέσεις γύρω με 2 εκατομμυρίων, 3 εκατομμυρίων. Καλή ώρα το πρωί με πήρε κάποιος με 1.200 τηλέφωνο. Ενώ 1.200.000 υποθέσεις. Ναι. Γιατί μην νομίζετε ότι σε όλες αυτές έχει δίκιο φορολογούς αρχή. Γιατί είναι φορολογική έλεγχη που κάποιος διαφώνησε με την εφορία για το πώς αντιμετώπισε κάποια έξοδά του, μία πληρωμή του, οτιδήποτε. Και η εφορία το απέριψε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι σας ρώτησα πριν από λίγο αν ΠΑΟΚ πάει με τον κανονικό το δρόμο, δηλαδή με τα δικαστήρια αυτά που εκκρεμούν, μήπως και καταφέρει κάτι καλύτερο. Εγώ θέλω να το αποφύγω αυτό, γιατί αν μιλήσω στατιστικά θα πω ότι πάρα πολλές υποθέσεις μεγάλες στατιστικά τις χάνουν στην εφορία οι δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι προσφεύγουν, βεβαίως και τεκμηριώνουν ότι έχουν δίκιο. Αλλά είπα, ΠΑΟΚ, δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία. Η διαδικασία είναι μπροστά μας, είναι ο νόμος. Άμα μπορέσουμε να κλείσουμε με τον νόμο, και το κράτος 10.400 θα εισπράξει. Και η ΠΑΕ θα απαλλαγεί επαναβραχνά. Γνωρίζετε εσείς πότε εκδικάζονται αυτά τα περιβόητα δικαστήρια, ας πούμε? Γιατί προφανώς και με τη ρύθμιση αυτή την καινούργια τώρα που περιμένουμε, αυτή η ασάφεια που υπάρχει, γιατί είναι σκοτσέζικο ντους η υπόθεση αυτή το τελευταίο διάστημα. Μία είναι θετικές οι προεκτάσεις, μία πάει πίσω κτλ. Γνωρίζετε πότε εκδικάζονται αυτές οι υποθέσεις, πότε έρχεται, δηλαδή μήπως βρεθούν, προσπεράσουν τη ρύθμιση? Αυτό φοβάμαι, αυτό σκέφτομαι μάλλον. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε καλύτερα τους νομικούς της ΠΑΕ, ξέρουν λεπτό πιο καλά. Δεν το ξέρεις εσείς. Οπότε για πολλούς λόγους. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι σε αυτήν την διαδικασία δεν θα είναι μόνο η ΠΑΕ ΠΑΟ. Θα είναι και άλλες επιχειρήσεις. Δηλαδή, μα το έχουμε διευκρινίσει από την αρχή, μην το λέτε συνεχώς. Όχι, μην το λέτε. Απλά είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι φωτογραφικό για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Αυτό το έχει καταλάβει οποιοδήποτε. Θεωρώ ότι άμα δεν περάσει αυτή η ρύθμιση, κανένας επιτιδευματίας, καμιά επιχείρηση δεν θα μπει στη ρύθμιση. Ναι. Πρακτικά δεν έχει λόγο να μπει. Ναι, βέβαια. Αυτά τα χρέη αυτή. Κυρία Μαραβάνη και τον κύριο Μάρδα, έχετε μιλήσει προσωπικά, το καταλαβαίνουν ή με τους συνεργάτες τους? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Είπαμε, προσέξτε, μιλάμε για μια σύνθετη υπόθεση, έτσι. Δηλαδή, όταν συζητάμε για τη φορολογία, τα έσοδα του κράτους και αυτά, να έχουμε υπόψη μας ότι συζητάμε για ένα σύνθετο πράγμα νομικά και οικονομικά. Δεν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς μια διαδικασία έτσι απλοποιημένη. Μετράει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα που θέλουν όλοι είναι να εισπράξουν έσοδα του κράτους. Αυτό δεν είναι. Και όλοι είχαμε εκλάβει ότι αυτή η ρύθμιση θα συμπεριλάμβανε όλα τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Όλοι οι πολίτες, όπου είναι να ρωτήσουμε και στην πόλη μας, όλοι είχαν καταλάβει ότι όλα αυτά θα συμπεριληφθούν μέσα στη ρύθμιση. Αυτό το ποσό, κύριε Πανοζάκη, τουλάχιστον αυτό είναι το τελευταίο που ρωτάω. Μας έχετε καλύψει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Όσο πιο απλά γινόταν για να το καταλάβουμε όλοι. Ας πούμε, εγώ δεν την γνώριζα καλά την υπόθεση και τώρα νομίζω ότι έχω γίνει εξπέρα. Ας πούμε, μπορεί όποιος με ρωτήσει να απαντήσω. Άρα θα μείνω να αποβουλέσει λίγο. Λοιπόν, αυτό το νούμερο, τα 10 εκατομμύρια που έγιναν 30 στην πορεία κτλ., από πότε χρονολογείται? Δηλαδή, αυτό που μπορώ να πω είναι όλα
προ του Ιουλίου του 7. Του 2007 εννοώ. Προ, είπατε. Ναι, ναι, πριν. Γι' αυτό έχει και προβλήματα, ας πούμε, ο κύριος Κούδας που πέρασε ένα διάστημα από την ΠΑΕ και τα λοιπά, το 2002. Είναι έτσι προ του 7. Μάλιστα. Από το 7 και μετά. Από το 7 και γιατί μετά. Γιατί είναι πολύ κατά χρονάκια, είναι 8. Ακούστε τώρα. Ό,τι εκκρεμότητες υπήρχαν μετά το 7 είναι όλες ρυθμισμένες. Τακτοποιημένες. Η ΠΑΕ, αρχίζω να σας πω, τα τελευταία χρόνια παίρνει και φορολογικό πιστοποιητικό. Θέλω να πω ότι παίρνει πιστοποιητικό ότι είναι φορολογικά εντάξει, δεν έχει καν παραβάσει. Έπαιξε ρόλο σε αυτό που μας λέτε τώρα και η παρέμβαση εντός εισαγωγικών. Ό,τι εκκρεμείς υποθέσεις είχε, τις πλήρωσαμε. Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι, να ρωτήσω μάλλον, ότι έπαιξε ρόλο η καταβολή ενός σημαντικού ποσού του κυρίου Σαββίδη για τη θητεία Ζαγοράκη Βρίζα πρόσφατα. Ακούστε, ο μεγαλομέτοχος, όπου υπήρχε δυνατότητα από τον νόμο να ρυθμιστούν χρέη, να πληρωθούν για να γλιτώσει προς αυτής και τα υπόλοιπα, το έκανε παντού. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό το ποσό για το οποίο συζητάμε είναι γιατί είναι ένα ποσό το οποίο έχει φτάσει στο μέγιστο των προσαυξήσεων, από 10 εκατομμύρια συζητάμε για 31, και δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να πληρωθεί εν μέρη. Δεν όντω το κεφάλαιο, το κεφάλαιο και θέλω και κάτι παραπάνω, αλλά το κεφάλαιο. Δεν δόθηκε ποτέ η δυνατότητα από τον νόμο. Αν δυνατότητα θα το είχε κλείσει και αυτό. Ναι. Αυτό σα λέω, επειδή μα είπατε το 10 που έγινε 30 είναι από το 7 και πίσω, από το 7 και, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Δεν έχει οφειλές. Δεν έχει οφειλές. Δεν λέω μόνο για τη θητεία του κυρίου Σαββίδη, που αυτό θεωρείται, δηλαδή είναι το ευκόλως ενόμενο προφανώς, που παραλείπεται, αλλά και για τη θητεία Ζαγοράκη Βρίζα, το ποσό που κατέβαλε ο κύριος Σαββίδης κάποια στιγμή, άκουσα για ένα ποσό, ο Δημήτρης θα το ξέρει καλύτερα, 3,5-4 εκατομμυρίων, είναι αυτό που έλυσε το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ναι, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ποσά τα οποία είναι σε ρύθμιση. Πληρώνονται και τώρα ακόμα μερικά από αυτά ως δόσεις, γιατί έτσι προβλέπει και ο νομοθέτης. Είναι τακτοποιημένο. Τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες. Είναι τακτοποιημένο. Ναι, είναι φυσικά. Είναι όλα τακτοποιημένα. Άλλα έκλεισαν με φάπαξ πληρωμή. Ανάλογα με το πώς έλεγε ο νόμος. Άλλα ήταν σε δόσεις όπως έλεγε ο νόμος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα είναι τακτοποιημένα και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία μετά το 12, έτσι η ΠΑΕ δεν έχει καν φορολογική εκκρεμότητα. Και είπατε νωρίτερα ότι και το πρόστιμο του παλιού των 5.600 επισαβίδη τακτοποιήθηκε. Τον Ιούλιο μας πέρασε. Τον Ιούλιο που μας πέρασε. Ούτε αυτό έγινε γνωστό. Πολλά έγινε σήμερα γνωστά. Από περιέργεια κάτι μόνο. Στη ρύθμιση επί προηγούμενης κυβέρνησης, όπου είχε πει το πλαφόν, το άλλο εμπόδιο, ξεκαθαρίζονταν αυτό το πρόβλημα το σημερινό, η πρόσθετη φόρη. Δεν ξεκαθαρίστηκε, αλλά ας το πω έτσι τώρα ως άνθρωπος της αγοράς. Δεν υπήρχε και πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα είχαν μεγαλύτερα ποσά. Ήταν εξορισμού αποτυχημένη ρύθμιση. Δεν μπορούσαν να μπουν επιτευγματίες, δεν μπορούσαν να μπουν επιχειρήσεις. Από το εκατομμύριο και πάνω δηλαδή. Ναι, ναι. Το εκατομμύριο και πάνω. Ναι. Γιατί είπαμε, αν μιλάμε για το 300% συζητάμε ότι μιλάμε για πάνω από 200.000 υποθέσεις. 200.000 ευρώ υποθέσεις. Αυτό που μπορώ να σας πω και έχει ενδιαφέρον είναι ότι τέλη Δεκεμβρίου η ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία σε όλη την Ελλάδα, στο Υπουργείο Οικονομικών, ήταν περίπου 72 δις ευρώ. Από αυτά, τα 56 δις ήταν από φορολογούμενους που συνολικά ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ ο καθένας. Μάλιστα. Άσκοπη ρύθμιση. Αλλά όλοι αυτοί είχαν μείνει απ' έξω από τη ρύθμιση. Ναι. Που πιο διευκρινιστικά δεν γινόταν, κύριε Πανοζάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Μας βοηθήσατε πολύ. Απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά.